στο ίδιο έργο θεατές και σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Στροφής στο Μέλλον, τον κύριο Ανογιάτη, και να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για τα κρίσιμα θέματα που έχουν μπει ήδη το τελευταίο διάστημα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη, και πάρθηκαν και κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά και μια γενικότερη συζήτηση και για την ποιότητα του διαλόγου που επικρατεί εντός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και για τα ζητήματα που θα τα δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Στείλτε όμως και τα δικά σας ερωτήματα που ηλεκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης, στο ίδιο έργο θεατές, στα δίκτυα στο Facebook και στο Twitter, και μας βρίσκετε πολύ εύκολα και θέτετε κι εσείς οτιδήποτε θέλετε να βάλετε, είτε ως ερώτημα είτε ως προβληματισμό, και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εμείς άλλωστε το μεταφέρουμε εδώ πάντα από τα μικρόφωνα του Prisma Radio. Πρώτη στην προτεραιότητα είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, δηλαδή στους ακροατές μας. Πάμε όμως σιγά σιγά να καλημερίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο κύριος Ανογιάτης έχει πάρει θέση ήδη απέναντί μου εδώ στο στούντιο της εκπομπής, στον Prisma Radio, και να τον ευχαριστήσω θερμά για το γεγονός ότι είναι κοντά μας σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας, η οποία, όπως είπα και εισαγωγικά, θα περιστρεφεί γύρω από τα αυτοδιοικητικά ζητήματα τα οποία βγήκαν και στο προσκήνιο. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ξεχωρίζουμε το θέμα με την εκλογή και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ. Εσείς είστε πλέον μέλος, εκλεγήκατε από την αντιπολίτευση και είστε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι πρόεδρος πλέον αναλαμβάνει μετά τον ορισμό του ο κύριος Ζέρβας, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Δημοτικής Ανατροπής. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ανογιάτη, με τη ΔΕΙΑ? Τα είχαμε πει και προεκλογικά, νομίζω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εκείνο που άλλαξε όσον αφορά το θέμα της ΔΕΙΑ είναι τώρα ότι άλλαξε απλώς το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλαξε η σύνθεσή του, άλλαξε ο αριθμός των μελών του, έγινε πολυπληθέστερο. Κατά τα άλλα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΙΑ, τα έχουμε πει, είναι πάρα πολύ γνωστά, είναι μεγάλα, είναι δύσκολα. Και είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της χωρικής επέκτασης της ΔΕΙΑ, το οποίο θα προκύψει αναγκαστικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ένα τεράστιο εγχείρημα, το οποίο νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε ακόμα τα πραγματικά του μεγέθη, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Και προφανώς και το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την κατασκευή του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού στο Λούρο και τις επικείμενες λειτουργίες του, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα με την κατασκευή του έτερου εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού, το χωροταξικά τοποθετείται στην Καστροσικιά. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες διαδικασίες. Η ΔΕΙΑ, όπως ξέρετε, με την υφιστάμενη αυτή τη στιγμή οργανωτική της δομή, θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους τις προκλήσεις της χωρικής επέκτασης σε όλα τα ζητήματα που άπτονται, και τεχνικά δηλαδή και διοικητικά των αρμοδιοτήτων της, και προφανώς θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό η επιχείρηση για να μπορέσει να τα καταφέρει. Μάλιστα, σαφής. Προκύπτουν εδώ κάποια ερωτήματα. Αντιλαμβάνομαι, για να θέσετε υποψηφιότητα και συνολικά ως παράταξη, η παράταξή σας εννοώ, η Στροφή στο Μέλλον, αλλά και εσείς προσωπικά είχατε έρθει σε επικοινωνία και ενδιαφερθήκατε να συνομιλήσετε και με τους εργαζόμενους. Αυτό το κάνετε προφανώς και προεκλογικά. Βεβαίως. Για να έχετε από κοντά και μια... Προφανώς, ναι, και αυτά που λέω δεν είναι διαπιστώσεις θεωρητικές, είναι διαπιστώσεις που προέκυψαν μέσα από το διάλογο και με τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά και με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα που έχουμε, με βάση τα αποτελέσματα των χρήσεων της ΔΕΙΑ, αλλά και την πρακτική που υπάρχει και από τις άλλες όμορες ΔΕΙΑ των περιοχών, των γειτονικών νομών, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε διαφορετικό επίπεδο κάποια πράγματα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, για τον συνδυασμό μας, η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα
περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, είναι ένα ζήτημα ζωτικό για την καθημερινότητα αλλά και την ουσιαστική λειτουργία του Δήμου. Πέρα από τα κρίσιμα ζητήματα με το εργοστάσιο του βιολογικού και γενικότερα η περιοχή του Λούρου, εγώ να προσθέσω ότι έχει πονέσει αρκετά και τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα υπήρχε και μια αντιπαράθεση με τυχόν ευθύνες και της προηγούμενης δημοτικής αρχής ή καθυστερήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα βρείτε μπροστά σας και θέματα που αφορούν και τις τιμολογίες της επιχείρησης και τους μετρητές και την αδυναμία πολλές φορές και φτωχών λαϊκών στρωμάτων να ανταπεξέλθουν και σε πληρωμές. Εσείς σκέφτεστε να προσανατολιστείτε διαφορετικά από την Δημοτική Αρχή ή περιμένετε να δείτε ακριβώς ποια θα είναι η πολιτική και του νέου Προέδρου και της Δημοτικής Αρχής για τη ΔΕΑ? Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε κάτι, δεν θέλουμε και το προτέρω να... Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, να το πω γενικότερα, η παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχετε δει, δεν είναι από αυτές οι οποίες κάνουν στήρα αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αυτό. Προσπαθούμε με όποιες δυνάμεις έχουμε να συνεισφέρουμε στην καλυτέρευση των συνθήκων τόσο της λειτουργίας του Δήμου όσο και της καθημερινότητας των πολιτών μας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, θα πάμε και να λειτουργήσουμε και στη ΔΕΙΑ. Προφανώς σας είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση, ούτε καν νομίζω κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Προφανώς θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα, επειδή είναι σε κάποιο βαθμό ανταποδοτικά, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών για πάρα πολλά χρόνια δεν απολαμβάνουν των υπηρεσιών τις οποίες θα έπρεπε να απολαμβάνουν. Δεν είναι μόνο δηλαδή το οικονομικό. Η ποιότητα του νερού που καταναλώνεται, το κόστος που έχουν σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση όσον αφορά τα αποβλητά τους, όλα τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα που θα συνυπολογιστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα το θέλαμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και των παλιών καλλικρατικών δήμων του Ζαλόγκου και του Λούρου. Mm-hmm. Να υπάρξει μια ισοπαίδωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν όλα τα πράγματα με μια μεταβατική περίοδο, στην οποία θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Την συζήτηση που προέκυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συγκρότηση της ΔΕΙΑ, πώς την είδατε? Και το λέω αυτό διότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, αν σας χαρακτηρίζει κάτι είναι ο πολιτικός πολιτισμός και σας προσωπικά και την παράταξή σας, και νομίζω ότι η συζήτηση που ακολουθήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε να επιβεβαιώσει έναν κανόνα, να το πω, εν πάση περιπτώσει μια γενικότερη αφήγηση ότι πολλές φορές ξεφεύγουν τα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα ξεφεύγουν όπως ξεφεύγουν σε όλα τα συλλογικά όργανα. Εδώ είναι λίγο, πιθανόν πολλές φορές να γίνεται σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι πολιτισμικός, όλα τα πράγματα έχουν εξήγηση. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα ζητήματα κυρίως έχουν μεγιστοποιηθεί λόγω των αποτελεσμάτων του εκτρωματικού νόμου Θεοδωρικάκου όσο αφορά τη στελέχωση των διαφόρων οργάνων του Δήμου. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με βάση κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά ήταν ότι τότε στην εκλογική διαδικασία ίσχυε ένα σύστημα απλής αναλογικής τέλος πάντων, όπως θέλει να το πει κανένας, αναλογικής εκπροσώπησης τέλος πάντων των διαφόρων συνδυασμών. Με βάση αυτό το σύστημα και οι πολίτες αποφάσισαν το πώς θα εκπροσωπηθούν στη διακυβέρνηση του Δήμου για την επόμενη τετραετία, και έτσι προέκυψαν τα διάφορα αποτελέσματα. Εκ των υστέρων λοιπόν ήρθε να προσθεθεί μάλλον ένας νόμος ο οποίος να διαχειριστεί και να αλλοιώσει το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας και κατά τη γνώμη μου να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα κυβερνησιμότητας από αυτά που επικαλείται ότι θα λύσει. Mm-hmm. Η κύρια δικαιολογία, ξέρετε, που ο νόμος αυτός ψηφίστηκε ήταν ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να κυβερνηθούν. Προφανώς το είχαμε πει και πριν τις εκλογές, γιατί ξέρετε ότι η δικιά μας παράταξη ήταν πάντοτε είναι υπέρμαχη της απλής αναλογικής και θεωρούμε ότι είναι μια βασική πολιτική διαδικασία η οποία όταν αν υιοθετηθεί και αν γαλουχηθούν τα στελέχη της αυτοδιοίκησης αυτή θα προκύψουν πολύ μεγάλα ωφέλη για τον τόπο. Η λογική των συνεργασιών είναι νομίζω η μοναδική η οποία μπορεί να διώσει διεξόδους σε πολιτικό επίπεδο και κυρίαρχα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια μικρή μειοψηφία, γιατί οι 8 δημοτικοί σύμβουλοι του Δημάρχου στους 33 είναι μια μειοψηφία. Ναι. Είναι μια μειοψηφία. Σωστό. Η οποία εκπροσωπείται σε όλες τις επιτροπές, τα 3/5 των επιτροπών. Καταρχήν προκύπτουν και ζητήματα αποτελεσματικότητας. Εγώ θα πω και ανθρώπινα. Και ανθρώπινα, διότι όπως ξέρετε ο αριθμός των επιτροπών του Δήμου, οι οποίες οι περισσότερες εξ αυτών είναι και ιδιαίτερα σοβαρές, απαιτούν την παρουσία των ίδιων ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ανθρώπινα και λειτουργικά να ανταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο δε μάλλον να λειτουργήσουν με ουσιαστικό τρόπο. Ξέρετε πολύ καλά ότι η άσκηση της πολιτικής πλέον και της διακυβέρνησης σε ένα Δήμο είναι πολύ περίπλοκο πράγμα, δεν είναι κάτι απλό. Ακόμα και η τελευταία επιτροπή χρειάζεται να καταναθέσεις πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθεις ουσιαστικά. Και επειδή εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι περισσότεροι θέλουν να το κάνουν διαδικαστικά, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι που βρισκόμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πραγματική αγωνία για το μέλλον του τόπου μας και θέλουμε να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο νόμος ουσιαστικά αποδυναμώνει αντί να ενδυναμώνει την κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Μάλιστα. Και θέτεται προφανώς και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας, που είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Για να το κλείσουμε, θέλω να πάω λίγο όμως και στην ποιότητα της συζήτησης που υπάρχει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, και γι' αυτό έβαλα εισαγωγικά και το θέμα της συζήτησης για τον ορισμό και τη συγκρότηση της ΔΕΙΑ. Πηγαίνουμε με τα νέα Δημοτικά Συμβούλια πίσω κάπως λίγο την κουβέντα σε σχέση με τον διάλογο, τον πολιτικό διάλογο που πρέπει να επικρατεί? Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές ακούμε εκφράσεις που εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν δεν τις ακούγαμε σε δημοτικά συμβούλια και σε πολιτικά όργανα με τέτοια σημασία και βαρύτητα. Καταρχήν ξεκινάω από το τελευταίο που είπατε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο... και αν υπάρχουν και ευθύνες, γιατί κάποιος διευθύνει τη συζήτηση, προφανώς και επικεφαλής των παρατάξεων βάζουν τα δικά τους θέματα, αν υπάρχουν ευθύνες είτε συλλογικές είτε ατομικές στην πλειοψηφία. Καταρχήν, πιάνομαι από το τελευταίο που είχατε πει στην προηγούμενη τοποθέτησή σας, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατεξοχήν πολιτικό όργανο. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πέραν της διαχείρισης της καθημερινότητας ή των τεχνικών ζητημάτων εν γέννη, εκείνο που θα πρέπει να προταθεί είναι τα ζητήματα τα πολιτικά. Καμία παράταξη, η οποία εκπροσωπείται στο Δήμο, όσο και να θέλει να τονίζει την ανεξαρτησία της, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει ένα πολιτικό στίγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαγορεύει και τη στάση της απέναντι στα κυρίαρχα ζητήματα του Δήμου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Τώρα για την ποιότητα του διαλόγου, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να τοποθετηθώ ιδιαίτερα, δεν έχω μεγάλη εμπειρία από παλιά δημοτικά συμβούλια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα 4 δημοτικά συμβούλια που έγιναν μέχρι τώρα και τα οποία ως επιτοπλίστων αναλώθηκαν στη συγκρότηση των επιτροπών και κυρίως τα ζητήματα που προέκυψαν και σε κάποιο βαθμό οδήγησαν τη συζήτηση να ξεφύγει από τα ουσιαστικά της κομμάτια, έχουν να κάνουν κυρίως με τον νόμο Θεοδωρικάκου και την αναγκαστική εκπροσώπηση των συνδυασμού του Δημάρχου ως πλειοψηφία σε όλες τις επιτροπές. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο αυτόν υπήρχε και αποκλεισμός παρατάξεων, οι οποίες... Αναφέρεστε στη λαϊκή σπήρωση. Βεβαίως, αναφέρομαι στη λαϊκή σπήρωση και στην ανυπότακτη κίνηση, οι οποίες ουσιαστικά με τον νόμο Θεοδωρικάκου αποκλείστηκαν από την εκπροσώπησή τους σε επιτροπές. Μάλιστα. Κρατάω την απάντησή σας, κύριε Ανογιάτη. Υπάρχει εδώ, επειδή βάζετε το κρίσιμο θέμα των νομοθετικών παρεμβάσεων του κύριου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού, προκύπτει πρακτικά το ερώτημα αν αυτές, και σχετίζεται και με τη συζήτηση που ακολουθήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη ΔΕΙΑ, αν αυτό στην Πρέβεζα μεταφράζεται σε σχέση και με την συμφωνία που έχουμε μεταξύ της παράταξης του κυρίου Ροπόκη και της παράταξης του Δημάρχου, του κυρίου Γεωργάκου. Γιατί ναι, ξεκάθαρα μπήκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ναι, προφανώς αυτό έχει μια βάση. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό. Απ' τη μία έχουμε μια συνεργασία
η οποία χρησιμοποιείται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστικά, να έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο παρατάξεων και να λογίζεται ως μία παράταξη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία σε πολλά ζητήματα, εξάλλου δεν είναι, είναι γνωστό ότι, είναι σε όλους γνωστό ότι ο κ. Ζορπόκης, επικεφαλής της παράταξης, είναι αντιδήμαρχος, έτσι. Τώρα κύριο Ζέρβας είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Προφανώς υπάρχει μια συνεργασία. Εμείς είχαμε πει και προεκλογικά, γιατί η δικιά μας παράταξη, το λέω και το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι από αυτές οι οποίες όταν προεκλογικά τοποθετούνται το κάνουν και το κάνουν με ένα τρόπο δομικό. Δεν παρεκκλίνουμε από τις αρχές μας. Δεν ξεχνάμε μετά τις εκλογές αυτά που έχουμε πει πριν. Έχουμε μια συνέχεια. Και προσπαθείτε αυτό να το και προσπαθούμε να το περάσουμε γενικότερα. Και εμείς είχαμε πει λοιπόν ότι εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον έχουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, οι συνεργασίες αυτού του είδους δεν έχουν να κάνουν και τόσο με το προγραμματικό, γιατί αν θυμάστε καλά, αμέσως μετά τις εκλογές, μέσα σε μερικές μέρες, είχαμε την, ουσιαστικά την ανακοίνωση συνεργασίας μεταξύ των παρατάξεων του Δημάρχου και του κ. Ροπόκη και του κ. Νίτσα τότε, ασχέτως αν υπήρχε επαναχώρηση μετά. Ειδικά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, θυμόμαστε όλοι και τις εικόνες έξω από το εκλογικό κέντρο του κ. Γιορτά. Ακριβώς. Η δικιά μας παράταξη λειτουργεί πάντοτε με βάση και γνώμονα τις προγραμματικές συγκλήσεις. Και όχι τις συγκλήσεις άλλου είδους και τις συμφωνίες, τις παρασκηνιακές και το οτιδήποτε. Και γι' αυτό είμαστε και υπέρμαχοι και της απλής αναλογικής. Μάλιστα. Σαφής. Έχει μια όμως μεγάλη σημασία το γεγονός ότι κατορθώσατε, παρότι δεν είστε όχι μόνο στην Δημοτική Αρχή, αλλά δεν είστε και στην, είστε στη Μίζωνα, στην Ελλάζωνα Αντιπολίτευση, δεν είστε στη Μίζωνα Αντιπολίτευση, κατορθώσατε με ένα δικό σας ψήφισμα να πάρετε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο κόντρα πολιτικά στην αφήγηση της Δημοτικής Αρχής για την απλή αναλογική που την τονίσατε και σήμερα εδώ αρκετές φορές στις τοποθετήσεις σας. Νομίζω ήταν κάτι το σημαντικό και αποτυπώνεται θετικά στην, και στην πολιτική τακτική που ακολουθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι είναι προφανές ότι όλες οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις αντιλήφθηκαν ότι αυτός ο νόμος, ουσιαστικά εκτός από αντιδημοκρατικός, είναι και ένας νόμος ο οποίος δεν βοηθάει στην κυβερνησιμότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται με όλες αυτές τις παρατάξεις οι οποίες ψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα να έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όμως ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα. Μάλιστα. Ότι καταστρατηγείται κυρίαρχα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι καταστρατηγείται η βούληση των ψηφοφόρων. Μάλιστα. Σαφής. Πριν πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, καταρχήν να πούμε καλημέρα στους φίλους ακροατές για τα μηνύματα που μας στέλνουν. Να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την... και με τις προθέσεις που βλέπουμε μέχρι στιγμής και που βγαίνουν και από τις πρώτες αποφάσεις, αν θέλετε, του Δημοτικού Συμβουλίου, σε σχέση με τις προθέσεις και του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής συνολικά σε μια χάραξη νέας στρατηγικής και αφήγησης για τον Δήμο Πρέβεζας. Αλλάζει κάτι, θεωρείτε, ή παίρνετε εσείς ένα τέτοιο feedback, έτσι να το πω? Καταρχήν, επειδή είμαστε πολιτικό όργανο, θα πρέπει να πω ότι το feedback το παίρνουμε μόνο όταν κατατίθενται τα συγκεκριμένα σχέδια ξεκάθαρα. Όχι όταν ακούτε αόριστα πράγματα. Αόριστα πράγματα μπορούν να ακούνε όλοι και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Το feedback λοιπόν που λαμβάνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί από τη Δημοτική Αρχή ούτε σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων, ούτε σε επίπεδο ολιστικού προγράμματος, κανένα σχέδιο για την ανάπτυξη ή για τη διαχείριση, τέλος πάντων, του Δήμου. Αντιλαμβάνομαι ότι, τέλος πάντων, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, υπάρχει απειρία, υπάρχουν ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μη κατάθεση κάποιων προθέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι είναι άκομψο. Θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πηξίδα. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου αυτό το ζήτημα μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η κατάθεση των προγραμματικών θέσεων του Δημάρχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση βέβαια, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, στα Δημοτικά Συμβούλια συγχαίει την κατάθεση των προγραμματικών του θέσεων με το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Πιστεύω τώρα όμως με την κατάθεση του προϋπολογισμού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό καταδεικνύει και το πρόσημο, το αναπτυξιακό ή όχι κάθε φορά του Δήμου, αλλά και του τεχνικού προγράμματος, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και να γίνει μια συζήτηση πιο ευρεία αναφορικά με τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Εδώ μπαίνει, είπα πριν ότι θα θέσω το τελευταίο ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην βάλω και αυτό συμπληρωματικά, κύριε Νογιάτη. Εδώ μπαίνει εκ των πραγμάτων και το ερώτημα. Εσείς βέβαια έχετε κάνει μια κριτική και στοχευμένη και των τελευταίων ταξιδιών του κύριου Γεωργάκου. Δηλαδή το βλέπουμε να επισκέφτεται και το εξωτερικό και στις Βρυξέλλες βρέθηκε, να συναντιέται με συγκεκριμένους υπουργούς της κυβέρνησης, με τους οποίους ενδεχομένως λόγω και της πολιτικής του ταυτότητας να είχε και μια γνωριμία πριν αναλάβει δήμαρχος. Παρ' όλα αυτά, όπως και εσείς το περιγράφετε, δεν έχουμε κάτι συνολικό σχεδιασμό. Αλλά από την άλλη, δεν μας φανερώνει και ο ίδιος, τουλάχιστον στους πολίτες και σε εμάς τα μέσα, δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο ως Δημοτικός Σύμβουλος, τι αποκομίζει από αυτές τις συναντήσεις. Και νομίζω σχετίζεται και με την τοποθέτησή σας για το συνολικό σχεδιασμό. Ναι, νομίζω ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα ζητήματα. Το λέω γιατί ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ναι, εγώ αν θυμάστε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή ως μηχανικός και από επαγγελματική διαστροφή, θέλω τα πράγματα να τα βλέπω δομημένα και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα πρόγραμμα. Είπα ότι σε κάθε περίπτωση, αποδεχόμενη τέλος πάντων την ένταξή μας σε ένα πρόγραμμα, είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει πρώτα να καταγράψουμε, να αρχίσουμε τις ανάγκες μας, να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο και μετά να ψάχνουμε να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν βρίσκουμε πρώτα τα χρήματα και μετά το τι θα τα κάνουμε τα χρήματα. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα πρέπει να κινηθούμε. Θα πρέπει να βάλουμε τις προτεραιότητες, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένους τρόπους. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και προφανώς ο Δήμαρχος καλά κάνει και κάνει τα ταξίδια, διότι η Πρέβεζα πρέπει να βγει από την εσωστρέφεια την οποία είχε αποκοιμηθεί τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς θα πρέπει να ξαναμπεί στο χάρτη και των χρηματοδοτήσεων και των συζητήσεων και των διακρατικών συνεργασιών και των υπόλοιπων προγραμμάτων πλην του ΕΣΠΑ και των έτοιμων λύσεων από την περιφέρεια. Όλα αυτά είναι θετικά. Είναι μια πόλη με ιστορικά χαρακτηριστικά. Είναι μια πόλη με πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να γίνουν, ξαναλέω, με σχέδιο, με πρόγραμμα. Και προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι. Στα ερωτήματα εσείς που θέσατε και σε προγενέστερα δημοτικά συμβούλια να σας αποσταλεί φάκελο συγκεκριμένος με προγράμματα που τρέχουν και μπαίνει ο Δήμος Πρέβεζας ή βρίσκεται από τα προηγούμενα χρόνια, σας έχει σταλεί? Όχι, δεν μας έχει στείλει καμία ενημέρωση και είμαστε στη φάση να ξαναστείλουμε πάλι ένα έγγραφο για να ενημερωθούμε πιο αναλυτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε εμείς σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα με τον κύριο Ανογιάτη, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Στροφής στο Μέλλον και νεοεκλεγή και στην ΔΕΙΑ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, αγαπητοί Prisma Radio, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Στροφής στο Μέλλον, τον κύριο Ανογιάτη, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Ανογιάτη, σε σχέση με το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων. Εσείς, άκουσα και τον κύριο Λελοβίτη και εσάς σας έχω ακούσει στο παρελθόν εντός Δημοτικού Συμβουλίου να θέτετε και να βάζετε μάλλον ότι το ζήτημα των απορριμμάτων και της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ανακύκλωσης και άλλων πτυχών πρέπει ενδεχομένως να συζητηθεί σοβαρά και σε ένα ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστική θεματολογία το συγκεκριμένο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι, βεβαίως και είναι. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό, έτσι. Είναι μια περίπλοκη υπόθεση και μέχρι τώρα μάλλον θα έλεγα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τις διαστάσεις. Και βέβαια μιλάμε για ένα πεδίο που αποτελεί δόξης λαμπρόζων για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ξέρετε ότι στην Ήπειρο πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο ελεύθερο χώρο της Δοδόνης, η οποία κατασκευάστηκε με SDIT, όπως ξέρετε.
Τη μονάδα αυτή τη διαχειρίζεται μια εταιρεία, η αηφορική Ηπείρου, με μοναδικό μέτοχο την Τέρνα. Και ανέλαβε, η περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε, μάλλον η εταιρεία αυτή έχει υπογράψει σύμβαση με την περιφέρεια Ηπείρου. Η περιφέρεια ήταν αυτή που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, μετά από προγραμματική σύμβαση που είχε κάνει με τους τέσσερις φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Mm. Τώρα πλέον το σκηνικό έχει αλλάξει και πλέον έχουμε ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, το ΦΟΣΔΑ, για όλη την Ήπειρο. Και είχαμε και τις διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου. Βεβαίως, όπου όπως έχετε ξαναπεί και εσείς, εκλέχθηκε ο Δήμαρχος Ζηρού, ο Νίκος Καλατζής, Πρόεδρος. Βεβαίως. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη μονάδα, καταρχήν οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων, παρότι τις έχουμε ζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενημέρωση, δεν έχουμε καθόλου μέχρι στιγμής, δεν μας έχει έρθει καθόλου στα χέρια μας, ούτε την ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι από γενικότερες έτσι, ανακοινώσεις που έχουν γίνει, ότι υπάρχει από την περιφέρεια μια πρόβληψη που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη 80.000 τόνοι ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα προς το εργοστάσιο, το οποίο τιμολογείται στα 42,58 ευρώ ανά τόνο χωρίς το ΦΠΑ, και από τους 105.000 τόνους που είναι η δυναμικότητα συνολική της μονάδας, το ποσό μετά πηγαίνει στα 39,54 ευρώ. Μιλάμε προφανώς για ένα τεράστιο κόστος για τους Δήμους και ιδιαίτερα για το Δήμο Πρέβεζας, στον οποίο θα πρέπει να συμπολογίσουμε και τα μεταφορικά, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι είναι πολύ διαφορετικό να τα μεταφέρεις από το Δήμο Ιωαννίνου στο Δήμο, από τα Γιάννενα στη Δοδόνη τα απορρίμματά σου, και διαφορετικό να τα μεταφέρεις από την Πρέβεζα στη Δοδόνη. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει μονάδα μεταφόρτωσης. Ακριβώς. Ένα άλλο ζήτημα ήταν ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι μονάδες, οι σταθμοί μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, οι οποίες θα έπρεπε ήδη να είχαν ολοκληρωθεί. Να θέσω ένα ερώτημα, γιατί εσείς όταν ο υπηρεσιακός παράγοντας του Δήμου ήρθε και έκανε κάποια ενημέρωση, όταν είχε τεθεί αρχικά, όχι σε αυτή τη συνεδρία, σε προγενέστερη, το θέμα με τα απορρίμματα, είχατε κάνει μια κομβική ερώτηση κατ' εμέ και είχατε πάρει τη σκητάλη, αν θυμάμαι καλά, τότε από μια παρόμοια ερώτηση που είχε κάνει στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Γεωργούλης, και είχατε θέσει το θέμα της σύμβασης. Βεβαίως. Θυμάμαι, αν κάνω λάθος διορθώστε με, η απάντηση του κυρίου, του υπευθύνου, του προϊσταμένου της υπηρεσίας, ήταν ότι εν λόγω σύμβαση δεν βρίσκεται στο Δήμο. Δεν βρίσκεται στην υπηρεσία. Στην υπηρεσία, ναι. Στην υπηρεσία. Είναι διαφορετικό να βρίσκεται στο Δήμο ή δεν βρίσκεται στην υπηρεσία. Προφανώς στην υπηρεσία. Η σύμβαση υπογραφή. Και όπως θυμάστε στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Αυτό είναι προβληματικό. Ο κύριος Μπαΐλης εξέφρασε ως υπογράφων τη σύμβαση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τις εγγυήσεις που είχε λάβει, τέλος πάντων αυτά που είχε σαν δεδομένα στο μυαλό του και αυτά που τελικά υπογράφηκαν. Mm-hmm. Για να το πω κομψά. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Αν δείτε και το καινούριο προϋπολογισμό του Δήμου, θα δείτε ότι η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Πρέβεζας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει για όλους τους λόγους, όχι μόνο τους οικονομικούς, αλλά και τους περιβαλλοντολογικούς, ξαναλέω εγώ για άλλη μια φορά, να το ξαναδούμε. Εκείνο που θα πρέπει να ξαναδούμε είναι, θα πρέπει να ξαναδούμε την πολιτική που έχουμε για τα απορρίμματα. Θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό που λέμε δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει. Θα το έπρεπε να το είχαμε κάνει χθες. Θα πρέπει να υπάρχει στο Δήμο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο όμως δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται. Υπάρχουν στόχοι οι οποίοι έχουν καθοριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Εθνική Πολιτική Διαχείριση των Απορριμμάτων και από το Περιφερειακό Σχέδιο, τέλος πάντων. Μάλιστα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αυξήσουμε την ποσότητα των ανακυκλούμενων απορριμμάτων μας. Μάλιστα, σαφής. Προκύπτει ένα ερώτημα εδώ, το οποίο νομίζω ότι θα το δούμε και μπροστά μας τις επόμενες ημέρες, και προκύπτει, αν θέλετε, και από τη στάση του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κύριου Ροπόκη. Ο κύριος Ροπόκης εμφανίζεται αναταχτά χρονικά διαστήματα και νομίζω είναι προς τιμήν του αυτό, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, να ακούει τον κόντονα του κινδύνου και να λέει ξεκάθαρα κατ' εμέ ότι ενδεχομένως για να πιάσουμε το στόχο, αν αυξηθεί ο όγκος περαιτέρω από την προβλεπόμενη σύμβαση, αυτά που ορίζει η σύμβαση, ενδεχομένως να χρειαστεί να πάμε σε μια πολιτική που θα αυξήσει
τα δημοτικά τέλη. Από κάπου πρέπει να βρεθεί ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να δώσουμε στην συγκεκριμένη μονάδα. Τον δήμαρχο, τον αξιότιμο κύριο Γεωργάκο, δεν τον έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής να τοποθετείτε γι' αυτό. Σας ποια είναι η γνώμη σας? Καταρχήν, η υπηρεσία προφανώς συντάσσοντας τον προϋπολογισμό ή και συντάσσοντας και το σχέδιο για τα τέλη που, όπως είδατε, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, ναι. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά την απόδοση των τελών. Ίσα-ίσα και όλες υπάρχουν και κάποιες μειώσεις. Άρα λοιπόν, έχοντας κάνει το σχεδιασμό της και έχοντας σαν δεδομένο ότι την επόμενη χρονιά θα πάμε σε μια διαχείριση των απορριμμάτων με βάση την καινούργια μονάδα αυτή που είπαμε προηγουμένως, σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε. Τώρα στο μέλλον, με βάση αυτά που λέει και ο κύριος Ροπόκης και το οποίο, εντάξει, δεν είναι ακριβώς, δεν έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εγώ ξέρω ότι μιλάμε τώρα για μια συγκεκριμένη σύμβαση που λέει για εγγυημένη ποσότητα η οποία θα πηγαίνει στο εργοστάσιο. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάει αυτή η εγγυημένη ποσότητα, θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία τα πληρώνουν οι Δήμοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι θα πρέπει να δούμε διαφορετικά, ξαναλέω, τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε το μείγμα των απορριμμάτων μας. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε, όταν λέμε ανακύκλωση, η ανακύκλωση δεν έχει μόνο περιβαλλοντολογικό όφελος, έχει και οικονομικό όφελος. Mm-hmm. Όσο λιγότερα απορρίμματα οργανικά πηγαίνουμε στο εργοστάσιο, τόσο λιγότερα θα πληρώνουμε. Είναι λίγο όμως πιο συνολική αυτή η συζήτηση για την ανακύκλωση? Βεβαίως είναι. Όχι για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν είναι από μόνη της η πανάκια. Η διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι πολλά που μπορεί να γίνουν. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις. Έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο και διάφορες άλλες προτάσεις. Εννοώ ότι βάζει στο προσκήνιο και δράσεις πολιτών, βάζει στο προσκήνιο και ενδεχομένως και το κομμάτι των σχολείων και των σχολείων, της ευαισθητοποίησης σε κάθε περίπτωση, mm-hmm. αλλά και της δημιουργίας πράσινων σημείων τα οποία προβλέπονται από τα διάφορα σχέδια, της δημιουργίας κάποιων κάδων κομποστοποίησης οι οποίες θα εγκατασταθούν σε οικίες οι οποίες θα επιλεγούν με βάση κάποια ανταποδοτικά ζητήματα, μείωση τελών κλπ. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Εμείς τις έχουμε και προγραμματικά αυτές τις προτάσεις όλες καταθέσει. Mm-hmm. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων. Θα εμείνετε στην θέση σας να πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων? Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται. Για μας είπα πάλι ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, είναι και περιβαλλοντολογικό, είναι και ζήτημα της καθημερινότητας και της εικόνας του Δήμου. Το λέω αυτό γιατί, χωρίς να θέλω να αδικήσω την Δημοτική Αρχή, και σε προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, όταν έρχονται κάποια κομβικά ζητήματα και υπάρχουν κάποιες αδυναμίες να συζητηθούν, πηγαίνουν προς το μέλλον και πολλές φορές βλέπουμε να μην γίνεται ποτέ συζήτηση. Γι' αυτό βάζω το θέμα. Ναι, ναι. Όχι, εμείς θα επιμείνουμε σαν δημοτική παράταξη. Σε κάθε περίπτωση, αντιληφθήκαμε ότι τον προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε μεγάλα και πάρα πολλά ζητήματα τεχνικά και διαχειριστικά, τέλος πάντων. Και γι' αυτό δεν πιέσαμε τα πράγματα. Αλλά από εδώ και πέρα, που τα πράγματα θα μπουν σε μια ροή, θα προκαλέσουμε σε κάθε περίπτωση μια συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Ο ΦΟΣΔΑ συγκροτήθηκε. Συγκροτήθηκε σε μια νέα βάση, είπατε κι εσείς, για την εκλογή του κύριου Καλατζή, του Δημάρχου Ζήρου, στον νέο αυτόν οργανισμό. Είναι μια επιτυχία, νομίζω είναι και μια επιτυχία του νομού. Βεβαίως είναι. Γιατί ένας δήμαρχος του νομού Πρέβεζας εκλέγεται σε μια τέτοια θέση. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της συγκρότησης, δηλαδή, και του Προεδρείου και των υπολείπων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από την ψηφοφορία, δημιουργήθηκαν κάποιες νέες συμμαχίες εντός τοπικής αυτοδιοίκησης από αιρετούς και μάλιστα με ένα προοδευτικό πρόσημο, η αλήθεια είναι. Γίνεται μια συζήτηση και σε κεντρικό επίπεδο στην Ήπειρο σε σχέση με τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά πόσον μπορεί να στηθεί ένα αντίπαλο δέος συντηρητικές απόψεις αιρετών? Υπάρχει κάποια στοχευμένη κατεύθυνση? Και το ρωτώ σε εσάς γιατί έχετε και μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική ιδιότητα και ενδεχομένως θα γνωρίζετε περισσότερα πράγματα. Όχι, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Ξέρω απλώς ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και με αφορμή και τις εκλογές στην ΠΕΔ αλλά και στο ΦΟΣΔΑ
μια διαδικασία να συναντηθούν κάποιες παρατάξεις με προοδευτικό πρόσημο και με κοινές ανησυχίες αναφορικά με τα κοινά ζητήματα που απασχολούν όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Θα πρέπει να καταθέσουμε σύντομα κάποιες κοινές απόψεις, να δημιουργηθεί μια έτσι διαρκής ουσιαστικά συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων για να πάμε σε μια ουσιαστικά προοδευτικότερη κατεύθυνση την Ήπειρο γενικότερα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα απορρίμματα είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να σηκωθεί και να υπάρξουν λύσεις σε διαφορετική κατεύθυνση με προοδευτικό πρόσημο. Αυτή τη στιγμή, εφόσον αγνοούμε τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή εφόσον δεν ξέρουμε τη συμβάση, υπογραφή, τις ρήτρες ή οτιδήποτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεσμευτικά τα ζητήματα. Προφανώς οι προθέσεις μας είναι τέτοιες και νομίζω πολλών ανθρώπων είναι τέτοιες. Τώρα αυτή τη στιγμή, για να είμαστε σοβαροί και ρεαλιστές, αν δεν έχουμε τα δεδομένα δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφασίσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη και σε πολύ προοδευτικότερη και πολύ ουσιαστικότερη κατεύθυνση. Μάλιστα. Και ενδεχομένως θα μπορούσε και για το συγκεκριμένο χώρο, τον ευρύτερο ιδεολογικό χώρο και πολιτικό, να είναι σε καλύτερη κατεύθυνση αν είχε ξεκινήσει και πριν τις εκλογές, να πω εγώ, αυτή τη συζήτηση. Προφανώς. Ένα τελευταίο ερώτημα. Και στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων και της συζήτησης που μπαίνει, αλλά και της αντιμετώπισης συνολικών προβλημάτων που έχει όχι μόνο ο Δήμος Πρέβεζας, αλλά συνολικά και η τοπική αυτοδιοίκηση, πολλοί εστιάζουν ότι πηγή του κακού είναι ενδεχομένως και η έλλειψη στο κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή ότι έχουμε πολλές συνταξιοδοτήσεις, δεν γίνονται προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή η κρίση στη χώρα μας η οικονομική είναι σε μια κατάσταση που δυστυχώς διαιωνίζεται, δεν λέει να τελειώσει ποτέ, το ζήτημα με τις ελλείψεις στο προσωπικό, εσείς πώς σκέφτεστε να το σηκώσετε? Μπήκε στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή, γιατί έγινε μια συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις προσλήψεις στο Δήμο Πρέβεζας. Τι θέση έχετε σαν παράταξη? Όπως θυμάστε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν και κάποια τέτοια ζητήματα, είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι από τους φορείς οι οποίες πλήγηκε περισσότερο από τα μνημόνια και την επιβολή των διαφόρων μνημονιακών πολιτικών όσον αφορά κυρίως τον περιορισμό των προσλήψεων πέραν των χρηματοδοτήσεων των υπολείπων αναπτυξιακών εργαλείων, αλλά κυρίως και το θέμα των προσλήψεων. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση μεταβατική που αρχίζει και φαίνεται λίγο φως στον ορίζοντα. Αρχίζουν και γίνονται κάποιες προσλήψεις. Το θέμα είναι ότι οι συνταξιοδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια και οι αποχωρήσεις από τις υπηρεσίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανατεθεί και πάρα πολλές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη ανακατανομή και αρμοδιοτήτων και προσωπικού. Σαφώς θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αναφορικά με την κάλυψη των βασικών αναγκών. Περιμένουμε από το Δήμαρχο να μας καταθέσει ένα καινούριο σχέδιο εσωτερικής υπηρεσίας, γιατί ξέρετε, με τα χρόνια και τις καινούριες αρμοδιότητες που έχουν προσθεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα δεν αποτυπώνουν ακριβώς και την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά τις ανάγκες του προσωπικού. Ναι. Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με βάση τις καινούργιες απαιτήσεις νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Σαφής. Θα ανοίξει αυτή τη συζήτηση και το επόμενο διάστημα. Ορισμένες παρατάξεις, εγώ έτυχε να είμαι στην Οικονομική Επιτροπή από πλευράς μέσων, κύριε Ανογιάτη, και είδα τον κύριο Πιπιλίδη να βάζει έντονα το θέμα να διεκδικήσουμε όσο να δουν περισσότερες νέες θέσεις. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα είναι εφικτό, από το να πάμε δηλαδή σε στοχευμένες διεκδικήσεις για προσλήψεις, μπαίνει και το θέμα της κινητικότητας. Ακριβώς. Συν το γεγονός ότι θα προκύψει και μια μεδεξαμενή τώρα από τους υπαλλήλους της αποκεντρωμένης, οι οποίες, όπως δηλώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, θα καταργηθούν σύντομα. Αυτό πώς το βλέπετε, έτσι πολιτικά, σαν απόφαση?
Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί η αποκεντρωμένη είχε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι η αποκεντρωμένη είχε το ρόλο ως θεματοφύλακα ενός ουσιαστικά ελεγκτικού κομματιού της τοπικής αυτοδιοίκησης και είχε και κάποιες αρμοδιότητες κρίσιμες και κομβικές, τις οποίες εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να τις διατηρήσει το κράτος σε αδρές γραμμές. Νομίζω ότι είναι πολιτική απόφαση η οποία θα κριθεί στο μέλλον. Μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω ότι συμφωνώ πάντως. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Βάλαμε αρκετά ζητήματα στη συζήτησή μας. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Απλώς θέλω να πω ότι θα πρέπει όλοι μας να καταθέσουμε όποιες δυνάμεις έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καταθέσουμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, ακόμα και τη διαθεσιμότητά μας σε οποιοδήποτε επίπεδο, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σήμερα του Δήμου Πρέβεζας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Και ας κλείσουμε αυτό που, εντάξει, είναι και λίγο οραματικό, αυτή την προσέγγιση σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την παρουσία σας εδώ στον Prisma Radio. Μας έχει δοθεί άλλωστε και δυνατότητα και παλιότερα να συνομιλήσουμε. Δεν έχετε μόνο την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, είστε ενεργός και στο ΤΕΕ, έχετε και την πολιτική σας ταυτότητα, οπότε έχουμε συνομιλήσει και για άλλα θέματα. Και νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα θα έρθουν κρίσιμα θέματα, τεχνικό πρόγραμμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει για πολλά ακόμα σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς ολοκληρώνουμε. Βλέπω ότι η ώρα έχει λίγο παρέλθει, έχουμε πάρει και λίγο από την επόμενη ώρα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στο ζωντανά προγράμματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η 28 του μήνα.